κάποιες στατιστικές του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Υπάρχουν βέβαια και τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από τη στατιστική υπηρεσία αναφορικά με το συνολικό αριθμό των επίκων. Και θέλαμε να συζητήσουμε και στη Βουλή το θέμα. Ναι, πρέπει να δημοσιοποιηθούν αυτά. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται απλώς με μια δήλωση, μάλιστα, η οποία μάλιστα την επόμενη μέρα, τα επόμενα 24 ώρα αλλάζει, να ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαίου του λαού ότι πράγματι αυτή είναι η αριθμή των επίκων. Κυρία Μαρκουλή, επειδή πρέπει να κλείσουμε και έχουμε τον κύριο Κυριάκο Χατζηγιάννη και μας περιμένει σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας, να ρωτήσω κάτι τελευταίο και αν θέλετε να απαντάτε. Πολλάκι ακούμε το όνομα σας, της κυρίας Αρατός Κωνσταντίνου Μαρκουλή, ως έναν από τους πιθανούς υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το ακούμε, το διαβάζουμε, το βλέπουμε κλπ. Εσείς έχετε κάνει τέτοιες σκέψεις, μιλήσατε με. Το επεξεργαστήκατε στο μυαλό σας ή. Κοιτάξτε, δέχομαι πάρα πολλές. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δέχομαι πάρα πολλές, θα έλεγα, προτροπές από πάρα πολλούς χώρους. Ιδιαίτερα από τους απλούς ανθρώπους. Όμως, κύριε Φουρλά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν είναι κάτι το οποίο είτε βρίσκεται στις προτεραιότητες μου, είτε βρίσκεται στον πολιτικό μου ορίζοντα, όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά γενικά. Δεν τα απορρίψατε κιόλας όμως, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είμαι του παρόντος, πιστεύω. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την διαδικασία των συνομιλιών. Εύχομαι και ελπίζω και στηρίζω τον πρόεδρο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πιστεύω όλοι πρέπει να στηρίξουμε τον ηγέτη της Ελληνικής Προεδρικής Κοινότητας. Διαφορετικά θα πάει σε μια διαδικασία όπου δεν θα έχει τη στήριξη της κοινότητάς του και αυτό θα είναι καταστροφικό κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για μένα, γιατί μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γυναίκα υποψήφια, κυρία Μαρκούλη. Κοιτάξτε, ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι η Κύπρια γυναίκα αξίζει πολύ περισσότερα και στις θέσεις τις κυβερνητικές και στις θέσεις του κοινοβουλίου. Μεγάλο κεφάλαιο, κυρία Μαρκούλη, το οποίο θα ανοίξουμε μια μέρα να το συζητήσουμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Λοιπόν, δεν ξέρω με τι προσδοκίες πάει σήμερα ο κ. Χατζηγιάννης.